στα αλήθεια είναι αυτός με την άσπρη την ποδιά που ζητά να με νικήσει και τη δόξα μου να σβήσει? Με έναν εφάνταστο, ευφύ, διασκεδαστικό αλλά και πολύχρωμο τρόπο τα παιδιά ενημερώνονται για τον νέο κορονοϊό. Για τον μικρό COVID-19 ενημερώνει ο καθηγητής λιμοξιολογίας κ. Σωτήρης Τσιόδρας, ο οποίος έγινε κινούμενο σχέδιο. Με ένα σύνθημα απλό που έχει όφελος διπλό και θα φέρει όλους νίκη, όλοι μένουμε στο σπίτι. Πρόκειται για το μικρού μήκους φιλμ με τίτλο COVID-19 που συνέλαβε η συγγραφέας παιδικών βιβλίων και αστυνομικός Φωτεινή Κωνσταντοπούλου. Σκέφτηκα ότι τελικά μπορώ αυτόν τον κορονοϊό να τον βάλω στη θέση του. Άλλωστε είναι η δύναμη που μας δίνει η φαντασία. Έφτιαξα λοιπόν την ιστορία του, θέλοντας να πω στα παιδιά με χρώματα πολλά και με τον έμετρο λόγο που τους αρέσει πάρα πολύ, τι συμβαίνει στη ζωή μας. Γιατί αν εμείς δυσκολευόμασταν μία φορά να κατανοήσουμε τι γίνεται και πολλές φορές. Γι' αυτό και ακούγαμε πάρα πολλές εκπομπές ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές και προσπαθούσαμε να συνδέσουμε τις πληροφορίες. Ένα παιδί δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα παιδί, όσο και να το εξηγήσουμε, δεν μπορεί να καταλάβει ότι πρέπει να μείνει μακριά από τον παππού και τη γιαγιά. Για το μικρό φιλμ συνεργάστηκαν 4 καλλιτέχνες που από το πρωτοκάλεσμα αισθάνθηκαν την επιθυμία και την ανάγκη να εμπλακούν ώστε να μεταδώσουν τη σπουδαιότητα του μηνύματος, της ελπίδας και της αισιοδοξίας στα παιδιά. Ανάμεσά τους και μια γνώριμη και αγαπητή φωνή των μικρών φίλων, αυτή της ηθοποιού Βούλας Κώστα. Τους ανθρώπους τους μισώ και στο μάτι σαν τους βάζω, τους νικώ και τους τρομάζω. Είναι ένα από τα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας, γιατί η πανδημία του κορονοϊού καταγράφτηκε στα παγκόσμια ιστορικά. Για την Ελλάδα είναι το πρόσωπο, νομίζω, αναφοράς. Αν δηλαδή μετά από χρόνια ερωτηθούμε εμείς που βιώσαμε αυτή την πανδημία τι θυμάστε, θα πούμε όλοι τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, νομίζω ότι είναι το πρόσωπο αναφοράς. Ήδη το νέο πόνημα της Φωτεινής Κωνσταντοπούλου έχει γίνει πολύ δημοφιλές σε γονείς αλλά και παιδιά. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο καθηγητής Τσιόδρας χρησιμοποιείται στην τέχνη. Ως βασικό πρόσωπο της εκστρατείας αντιμετώπισης της πανδημίας έχει γίνει και παιδικό τραγούδι, ενώ το Πάσχα το πρόσωπό του έγινε μέχρι και λαμπάδα.